αμάξι είναι σε στην κίτσα του Τσοπάνια, αδερφέ, θα τη φας τη το ξέρω, οπότε κινδυνεύω. Πολύ το συζητάς και κινδυνεύω, ήδη θα την αρπάξεις, τη μία θα την αρπάξεις. Πότε εκτιμάς ότι θα έχουμε εκλογές? Από μένα εξαρτάται. Ναι, αν το θες από μια μεριά, από εμάς εξαρτάται. Απ' την άλλη, ας κάνουν όποτε θέλουν. Mm-hmm. Όποτε και να κάνουν θα χάσουν. Θα χάσουν και θα κερδίσει ποιος? Οι Έλληνες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Διάβασα μια εκτίμησή σου. Πες μου αν. Και εδώ έχω κάνει λάθος και δεν το έχω διαβάσει σωστά, γιατί εκκρεμεί και η πέμπτη μήνυση. Είμαστε στις 4. Ότι ένα κόμμα το οποίο θα ξεκινάει και θα έχει μέσα το φορέα το δικό σου θα είναι κοντά στο 35%. Μα τώρα είμαστε 35 με 37. Είμαστε πολύ στερεωμένοι και ξέρετε τα προσωπικά μας. Είπα και κάτι σωστό επιτέλους. Έχεις καταχαιριάσει τόσες φορές, είπα και κάτι σωστό. Αδερφέ, κάνεις μια δουλειά πολύ συγκεκριμένη. Και αυτό που θέλεις, δεν θες να με βάλεις για να βγει η αλήθεια. Ο συνέχεια κάθεσαι με κάτι λεπτομέρειες και αγγελιότητες σε τόσο μεγάλα θέματα. Είναι σαν να κάτσεις ένας ελέφαντας και να κάθεσαι τώρα αν το νυχάκι του έχει σπάσει. Ή γιατί ο ελέφαντας βρέθηκε εκεί και γιατί δεν πήγε καλά η νύχτα. Λοιπόν, ο ελέφαντας θα πάρει γύρω 35 με 37%. Είμαστε ήδη 35 με 37, αλλά αυτά είναι στη βάση. Όχι σε τα νούμερα τα δικά τους. Τα δικά τους δεν είναι νούμερα. Είναι μόνο τηλεοπτικά φουσκωτά. Και να σας πω και κάτι. Εσείς οι άνθρωποι των καναλιών το έχετε δει και το έχετε ζήσει. Πάλι με τα κανάλια. Εδώ πας για αυτοδυναμία, πάλι με τα κανάλια ασχολείσαι. Άστα τα κανάλια. Θα σας πω τι εννοώ. Θα σας πω, βλέπετε ότι αυτό το ξεφούσκωμα και το φούσκωμα, το οποίο δημιουργείται μέσω των καναλιών από μια κοινή γνώμη, δεν έχει βάση, δεν έχει υπόβαθρο. Τη στιγμή που κάτι είναι συμπαγές και έχει δομή και βάση, δεν ξεφουσκώνει. Δηλαδή θέλω να πω, εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη βάση. Καταρχάς δεν είμαστε παιδιά των καναλιών. Δεν είμαστε παιδιά των δημοσιογράφων, των στών. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι των εκκλησιών. Οπότε βλέπεις σήμερα ότι όλοι επιτέθηκαν και αν το θέλετε, επιτέθηκε και η Εκκλησία σε εμάς, έτσι. Επιτέθηκε η Εκκλησία επίσημα. Εάν λοιπόν αύριο μεθαύριο γίνουν εκλογές και εσύ, με βάση τα ποσοστά που μου λες, έτσι όπως πάνε και το εκλογικό σύστημα, έχεις αυτοδυναμία. Θέλω να μου πεις για να κλείσουμε αυτή την. Όχι μόνο αυτοδυναμία. Το θέμα είναι ότι αυτοί έχουν κάνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα. Με αποτέλεσμα δεν έχουν όλοι μαζί, δεν έχουν 20%. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτή είναι πολύ. Εν τω μεταξύ τώρα, όπως συμβαίνει. Να σου περίμενε. Άλλο. Γίνονται εκλογές λοιπόν. Μα δεν σου έκανα την ερώτηση για να μου τελειώσει. Λοιπόν, γίνονται εκλογές και παίρνεις ένα ποσοστό το οποίο, αν είναι αυτό που μου λες, με βάση το σημερινό εκλογικό νόμο, πας για αυτοδυναμία. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, γιατί υπάρχει ο κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή ακούει και θέλει να ξέρει αν θα ψηφίσει εσένα, εμένα, το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, τον οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, σε εμάς δεν υπάρχουν πρόσωπα. Περίμενε. Η Αγίου Συνέλευση δεν είναι πρόσωπος ώρας. Ναι, αλλά ένα πρόσωπο πρέπει να έχεις με βάση τον εκλογικό νόμο για να κατέβεις εκλογές. Κάποιος πρέπει να κατέβει μπροστά. Σωστά με αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, αλλά εκείνο δεν είναι πρόσωπο. Σημαίνει ότι ψηφίζουν Τσίπρα. Είναι θέμα κόμματος και ιδεολογίας. Άρα λοιπόν, θέμα ελληνικότητας είναι η Αγίου Συνέλευση και σήμερα ψηφίζουν οι Έλληνες τους Έλληνες. Δεν με έχεις αφήσει να την κάνω την ερώτηση. Θέλω να μου πεις τα 3-4 πρώτα πράγματα που θα κάνεις στην περίπτωση που έχεις αυτοδυναμία και να λάβεις τη διακυβέρνηση. Τα 3-4 πράγματα. Βασικές αρχές. Αγαπητέ Αντώνη, είναι στην επόμενη μέρα, ουσιαστικά είναι στις προγραμματικές δηλώσεις, οι οποίες για πρώτη. 4-5 βασικές, επίτρεψε μου να ακούσω. Για πρώτη φορά τις έχουμε βάλει μέσα στην έγκριση όταν πήγαμε να καταθέσουμε το φορέα. Κατατέθηκε η διακήρυξη, που σχεδόν δεν έχει κανένας. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο να διαβάσετε τη διακήρυξή μας. Είναι μόνο ελληνικότητα. Δεν έχει να κάνει ακόμα με δόγμα. Κακώς και βλέπετε, ουσιαστικά αν δείτε σήμερα, ο τσακωμός που σήμερα βαίνουμε στο κανάλι της διαβίωσης και του αγώνα μας. Βλέπεις Εβραίους στο Ατήτες να με πολεμάνε. Για μας είναι πολίτες. Και σήμερα αυτός που βρίζει εμένα. Μα εγώ δεν του έχω πάρει τίποτα. Ο Σόρας τι έχει κάνει στην Ελλάδα, έχει κάνει κάποιο κακό. Άρα οι Εβραίοι δεν θα φύγουν από τη χώρα σε περίπτωση που εκλεγεί. Ο πολίτης θα σέβεται. Δεν είναι θέμα συγχώρεσης. Είναι θέμα τι έκανε. Δεν έχουμε Έλληνες. Σε πολέμησε, το είπες. Ναι, δεν με πολέμησε αυτός που δουλεύει ή αυτός που έχει ένα διαβατήριο και δουλεύει σαφώς ότι κρέμεται από κάπου, αλλά είναι εκεί. Δεν με πολεμάει. Με πολεμάει και χριστιανοί, άμα το θες. Καλά, μας διώξει αυτούς. Δεν μείνει κανένας εδώ πέρα. Περίμενε. Τώρα. Αδερφέ, άσε τα κριτήρια να τα βρει άλλος. Πάω να σου πω τι πόλεμο. Δηλαδή είναι εκεί δαιμονισμένοι. Οι οποίοι, τι διαφορά είναι ένας χριστιανός από έναν Εβραίο, αφού όλο το σώμα εκεί μέσα στην εκκλησία μου είναι το εβραϊκό. Δεν είναι. Τι έχει μείνει εκεί μέσα. Όλο το σώμα των Εβραίων δεν είναι εκεί μέσα. Τα όσα λέει για τον χριστιανισμό και τους χριστιανούς ο κύριος Σόρας έχουν ήδη προκαλέσει την σφοδρή αντίδραση της Εκκλησίας. Προκαλούν όμως και την οργή απλών ιερέων, οι οποίοι βλέπουν κάποιους από αυτούς που βάφτισαν ή πάντρεψαν στο παρελθόν να μαζεύονται τώρα στις συγκεντρώσεις του Σόρα και να ακούν τις ύβρις για τους χριστιανούς και τους Εβραίους. Καλά δεν λέτε τις τακτικές αυτούς αντίθεσης εδώ πέρα. Σε παρακαλώ, πάτε. Μην μιλάς. Έχει πει που τους οργίζει ο Σόρας. Ναι, να κάνεις να το ακούσεις κι εσύ. Έχει πει που τα κάνεις. Στο ίντερνετ. Να καθίσεις τα. Το όνομα του Δία. Ακούς, πάτε. Ο Δίας ήτανε. Επειδή δεν ήτανε, τρέος ο Δίας ο πειράς. Πέτα, πάτε. Να μιλήσω. Να μιλήσω. Θα χάσεις ψήφους τώρα.
Τα βάζει με την Εκκλησία. Μα δεν θέλω ψήφου εγώ. Δεν ζητά από κανέναν ψήφο. Η ψήφη θα είναι στο ελληνικό λαό. Θα το κανονίσω εγώ. Εσύ θα το κανονίσω. Άρα, εντάξει, το διάρκειο είναι. Ένα βασίλειο. Μπορεί να κάνει κουμάντο. Σωστά, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω λοιπόν ψήφου εγώ. Έχω φάει 4 μηνύσει και δεν έχω πάρει τη θέση σου ακόμα. Φαντάσου να τολμήσω να σου πάρω και τη θέση. Όταν ξύνεσαι στην κίτσα του Τσοπάνια, αδερφέ, θα τη φάσει. Το ξέρω. Οπότε πολύ το συζητά και θα την αρπάξει. Τη μία θα την αρπάξει. Τώρα τι άλλε άστε. Θα είναι κάβα οι άλλε. Κάτσε να παίξει πώ θα παίξει και θα το δει. Κάβα για το μέλλον οι άλλε μηνύσει. Ξεκινάμε με μία. Οπότε τι γίνεται. Μην το βλέπεις λοιπόν. Εμείς δεν είναι ότι παρακαλάμε κάποιον. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να φιλήσουμε τα χέρια των παπάδων. Δεν μπορείς να απαντήσεις αυτό που σε ρώτησα όμως. Και αυτό είναι παράδειγμα παλαιοκομματικού πολιτικού αρχηγού. Σου λέω ποιες είναι τα τρία τέσσερα. Αυτό που το ξαναπείς, γι' αυτό είναι θέμα μήνυσης τώρα. Την Πέμπτη. Τη δίσαμε. Ωραία. Γιατί είχα αρχίσει καστέρηση, είχα στερητικό σύνδρομο. Λοιπόν. Θέλω να μου πεις λοιπόν τα τρία-τέσσερα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι του παλαιοκομματικού κατεστημένου, τα λέει ξεκάθαρα γρήγορα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εκλέγεσαι. Και έχεις αυτοδυναμία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, τι κάνεις. Το πρώτο πράγμα που είναι να ξεκαθαρίσουν. Στείνονται 5 επιτροπές, οι οποίες ξεκαθαρίζουν όλο το δημοσιοβίο. Και οι δικαστικές, και στείνεται μια πολύ ξεκάθαρη δικαστική επιτροπή, η οποία πρέπει μέσα σε κάθε αποτέλεσμα που βγαίνει να δίνει την απάντησή της και να δικάζει το αίτιο, την αιτία τι έχει γίνει. Άρα λοιπόν είναι ένα ξεκαθάρισμα κράτους. Το πρώτο που γίνεται. Πρώτο. Δεύτερο. Το δεύτερο κομμάτι. Αμέσως πρέπει να πάμε σε μια πραγματική. Θα δούμε και το περιβάλλον πώς θα είμαστε. Τώρα, βέβαια, αυτά είναι θέματα τα οποία, αν μιλήσουμε για κάθε τη κυριαρχία. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για κάθε κυριαρχία που να μην κλονίζει τη θέση μας, το πρώτο δε που θα κάνουμε είναι για να πάμε σε μια πραγματική εθνοσυνέλευση. Ξέρετε, κανένας δεν έχει κάνει μια εθνοσυνέλευση. Ούτε η Αμερική έχει κάνει. Το να βγει κάποιος, μια κλίκα, και να πει ότι θα κάνουμε εθνοσυνέλευση και θα βγάλουμε νόμους. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω ότι θα είναι καλύτερη από τους πρώτους. Ουσιαστικά είναι πάλι δική μας νόμη. Ακόμα και αυτές που έχει κάνει ο Καποδίστριας, που καλά τις έκανε, είναι νόμη που έβαλε ο Καποδίστριας. Εθνοσυνέλευση τι σημαίνει πρακτικά, θα μαζέψουμε τους Έλληνες κάπου και θα συζητήσουμε. Πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες, όχι, είμαστε όπως είναι οι εκλογές, αντί να πάμε σε κάλπη που ξέρω ότι ψηφίσατε, για να πάμε στην κάλπη που η κάλπη είναι κάλπικη, οπότε τη ρίχνουμε μέσα και μετράνε τα άλλα τα παιδιά. Άρα ψήφισε ό,τι θέλει, αλλά εμείς θα βγάλουμε όποιο κουστάρουμε. Αυτό είναι το σύστημα σήμερα. Δηλαδή είναι η απάτη τη απάτη, ο απάτη. Ναι, αλλά άμα βγει με αυτό το σύστημα, τι θα λες μετά, ότι βγήκαμε με την απάτη. Θα δούμε πώς θα βγούμε με αυτό το σύστημα. Τώρα όταν θα είμαστε εμείς εκεί, θα έχουμε τοποτηρητές δικές μας από το εξωτερικό, θα καλέσουμε τοποτηρητές από τον ΟΗΕ, θα έχουμε δικές μας βάσεις δεδομένων, γι' αυτό φτιάχνουμε κεντρικές, γι' αυτό οργανωνόμαστε πολύ καλά, γι' αυτό φτιάχνουμε τη δομή, θα φωνάξουμε τους τοποτηρητές και θα δούμε αν θα κλέψεις. Τρίτο. Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να ξέρουμε ότι θα πάμε σε εθνοσυνέλευση. Η εθνοσυνέλευση δεν θα γίνει για να βγάλω εγώ νόμους ή τουλάχιστον αυτή που θα είναι πάνω στο φέντερο ή στη διακυβέρνηση. Μια εθνοσυνέλευση θα γίνει για να εγκαθιδρυθούν τα ελάνια πρωτόκολλα. Που από εκεί θα απορρέουν οι νόμοι. Έχει πολύ σημασία να διαβάσετε τα πρωτόκολλα. Άρα θα αλλάξει και το Σύνταγμα, αναγκαστικά. Το Σύνταγμα που το λέτε σήμερα είναι ένα δεκαϊκό σύστημα, το οποίο είναι μια πολυνομία. Σήμερα, αν το θέλετε, η άποψή μου, τουλάχιστον μπορώ να τη λέω ελεύθερα, αν λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι, σας λέω ότι σήμερα ψηφίζουν το αίτιο. Οπότε και μετά στα δικαστήρια δικάζουν το αποτέλεσμα της αιτίας. Δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Οι πιο πολλοί νόμοι μας συνοχλούν όλοι και είναι παράνομοι. Αλλά όμως μας πιέζουν και είτε από δειλία, είτε εκ πεπιθήσεως πρέπει να τις πληρώνουμε και να τους συνεχίσουμε. Πες μου και ένα τρίτο που έχει να κάνει με την οικονομία για να κλείσουμε. Αυτό καίει και τον κάθε Έλληνα, το ξέρεις πολύ καλά, μόνο εσένα δεν καίει. Χ σε όλα τα δάνεια. Δεν χρωστάει κανείς τίποτα. Οι τράπεζες έχουν ξοφληθεί από το δημόσιο κούρναμπα, αν το θέλετε. Δεν χρωστάει κανένας και 20.000, όπως το έχουμε γράψει και στην επόμενη ημέρα, στο κάθε αφημί μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, που σημαίνει για να αυτά γίνουν θα όλα είναι αυτά. Θα είναι ατομικά λεφτά, δηλαδή. Είναι ατομικά στο κάθε. Τώρα είμαστε σπαρτάκιδες που λέγαμε στην αρχή όμως, ότι δεν τους θέλουμε. Δηλαδή, άμα βάλεις 20.000 στον καθένα, γιατί δεν είναι παρτάκιες που σου είπα εγώ βάλε με. Δεν είναι παρτάκιες, γιατί το παίρνουν όλοι. Α. Δεν το παίρνεις εσύ. Κοίτα, αδερφέ, είτε η αρετή, αυτό είναι. Δηλαδή, οι αρετοί έχουν να το πάρουν όλοι μαζί. Τώρα φέρτε εγώ, είμαστε φιλαράκια, δεν γίνεται. Γι' αυτό και αν δείτε και στα πρωτόκολλα μας. Όλοι 20, ανεξαιρέτως. Και οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί. Δεν υπάρχει για μας. Ακούστε. Το ποιο σε πολεμάει τώρα έχει δημοσιογράφοι. Τα πάντα. Τα πάρουν και οι δημοσιογράφοι. Μα δεν μπορεί η πολιτεία να βγάλει κάποιον έξω. Είναι τα πρωτόκολλα μας τέτοια. Σας το εξηγώ. Δεν μπορεί η πολιτεία να βγάλει κάποιον έξω. Για την πολιτεία. Και στο Τσίπρα και στο Μητσοτάκη θα βάλει από 20. Μα δεν μπορεί όταν έχει ελληνικά χαρτιά. Ακόμα και σε έναν Αλβανό που έχει ελληνικά χαρτιά θα πάρει. Ακόμα και σε ένα Βούλγαρο που έχει ελληνικά χαρτιά. Όποιος έχει ελληνικό χαρτί, ταυτότητα, εργασία, τα πάντα. Οι και έχει στους καταβλισμούς. Μα δεν μπορώ να βγάλω τίποτα από αυτούς. Ό,τι λέει ο νόμος. Μάλιστα. Η πολιτεία. Μιλάμε για πολίτη. Ο πολίτης πρέπει να σεβαστεί ανεξαιρέτου τι είναι. Ας είναι επίλυδας. Αφού ζει μαζί μου, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον νόμο της πολιτείας. Θα απολαμβάνει, αν το θέλετε, ο επίλυδας την πολιτεία. Ο επίλυδας θα το απολαμβάνει την πολιτεία. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω μόνος μου οτιδήποτε εφόσον έχω πρωτόκολλα.
όλα θα απορρέουν από τα πρωτόκολλα. Άρα περισσεύει ο Σόρας, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο καθένας. Όλοι περισσεύουν. Υπάρχουν πρωτόκολλα και εκτελείς αυτά. Άρα κακώς λέμε τι θα κάνετε. Τα πρωτόκολλα σημαδεύουν την ίδια την πολιτική ζωή. Το κονδύλι αυτό 20.000 σε κάθε Έλληνα, 10 εκατομμύρια Έλληνες, το έχεις υπολογίσει, το έχουμε. Βεβαίως. Μα ήδη στον Άριο Πάγο, όταν καταθέσαμε και τις δύο περιουσίες, από πού θα φτιάξουμε αυτά που λέμε. Μάλιστα. Και είναι και οι λογαριασμοί από που είναι κατατεθειμένα στον Άριο Πάγο. Παρακαλώ να πάρετε όλη την εγκύκλιο με το πρωτόκολλο του Άριου Πάγου να τα δείτε μέσα. Εγώ μπορώ να τα πάρω προκαταβολή να πληρώσω και τις μηνύσεις τώρα τα 20.000 για τα δικά μου. Προκαταβολή δεν μπορεί να πάρει. Χαστού και μπορεί να πάρει. Μαζί με την Ελλάδα όμως μπορεί να τα πάρει όλα. Ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν γίνει.